Βλάχων. Καλωσορίζουμε πάλι από την Sonic Arena στη Θεσσαλονίκη, λίγο αργοπορημένα αυτή τη φορά. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ των Retrolls και των Revolvers. Δώσουμε τρίποντο και άνοιγμα στο σκορ. Καραγιάννης Δεύτερ Βόλερ Μαράς. Θα πάρει το σκρίσιο, πάει αντίθετα. Για τρεις ξανά. Στήλη, άσκοπο. Κάλωσε και τρεις από τους Controls. Πάνω από τον Στήλη. Κατεβάζει τώρα την επίθεση για τους Bowlers. Καραγιάννης. Καλές αποστάσεις οι παίκτες των Bowlers σε αυτές τις πρώτες επιθέσεις. Και είναι εύκολο να δημιουργηθούν φάσεις τόσο μέσα στη ρακέτα όσο και έξω από αυτήν. Μέχρι στιγμής προτιμούν τις λύσεις έξω από αυτήν. Δεν έχουν λειτουργήσει όλες. Ταμπλό ένα σουτ. Δεν θα βγει τώρα για το σουτ τρόλ. Καραγιάννης κατεβάζει την επίθεση. Είχε προϋποθέσεις στον εφηδιασμό, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Παπαδόπουλος κατεβάζει ένα rebound. Άρμος. Νάσιος. Παπαδόπουλος το αποστάρει χαμηλά. Στη γωνία 3 δευτερόλεπτα τώρα για τους Retrol. Έχει πατήσει τη γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, ο Άγιος. Όχι, υπάρχει φάουλ. Ένα παιχνίδι με πολύ λίγες παρουσίες αριθμητικά, όχι ποιοτικά. Οι Bowlers, οι οποίοι έχουν 6 μόλις παίξεις στη διάθεσή τους. Οι Retrolls έχουν 7, οπότε αναγκαστικά πολλοί κόσμος σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι για τη σημερινή αγωνιστική ημέρα θα δουλέψει υπερορίες. Πολύ όμορφη φάση με την προσποίηση του Σαμαρά, η οποία όμως θα καταλήξει σε airball. Άρνος σε ένα εύκολο φαινομενικά σουτ, δεν θα τα καταφέρει από κοντινή απόσταση. Καραγιάννης. Μάχη για το rebound. Και ο Κρυστάλλης πέρα στη φάση. Αρχή για τους Retrolls. Σκόρ είναι στο 0-3 μετά από σχεδόν 3 λεπτά παιχνιδιού. Πολύ κακή πάση που τζάμπησε τώρα. Τριώνα με το νούμερο 11. Ξαναπάρει τώρα την μπάλα. Δεξιά πτέρυγα. Θέλει να επιτεθεί από εκεί. Θα πάρει ένα σούτ από τη γωνία. Δεν θα το καταφέρει. Υπάρχει επιθετικό rebound όμως. Την κατεπέκτηση και καλά. Το Νάσιο. Υπάρχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα με το. Τώρα προσθέθηκαν οι πόντοι. Τον πίνακα. Το Μαράς. Για τρεις, όχι. Λοιπόν, τον Παπαδόπουλο. Άλλο ένα. Άσιος. Βεργίδης. Άσιος πάλι. Άσιος φάουλ. Χαμηλά εννοείται, δεν υπήρχε προσπάθεια για σουτ. Αναφορά. Άντρος. Πάει για ένα εκατομέτωπο.
Βάλα καταλήγει στην δεξιά πτέρυγα για μία ακόμα επίθεση. Εδώ πέρα υπάρχει μπλοκ και προϋποθέσεις εκδιασμού. Υπάρχει φάουλ όμως πάνω στην προσπάθεια του Μπουστίλη. Θα εκτελέσει ένα ζευγάρι ελεύθερων μπολών. Η ενέργεια είναι κάπως πεσμένη, ίσως λίγο της... λίγο λόγω της περασμένης ώρας, λίγο του γεγονότος ότι είναι το τελευταίο αγωνιστικό παιχνίδι για σήμερα, λίγο η λειψανδρία και των δύο ομάδων. Λίγο η κούραση όλων, συμπεριλαμβανομένου μου. Στροφή λοιπόν. 4-3 μετά από 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Πολύ χαμηλό σκορ. Πολύ... ενώ ξεκίνησε ανοιχτά το παιχνίδι με τρίποντα. Παρ' όλα αυτά, αυτά δεν μπήκανε. Οι δύο ομάδες φάνηκε να μην έχουν καθόλου δισταγμό να δοκιμάσουν την τύχη τους αν θέλετε μακριά. Το σκορ διορθώθηκε και είναι στο 2-5. Είχαν προσταθεί δύο πόντι εκεί που δεν έπρεπε. Είχαν αφαιρεθεί. Δεν είχαν προσταθεί μάλλον εκεί που έπρεπε. Υπάρχει out. Ανούχος που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Καλογιάννης. Σαμαράς. Θα πληθεί κατά μέτωπο, θα τους κερδίσει όλους και όλα. Κόντρα στα πάντα, αλλά δεν μετράει η φάση. Υπάρχει παράβαση και η μπάλα είναι πάλι για τους κοντρόλους. Θα ήταν μια φάση άξια να μπει στα highlights. Βεργίδης θα χάσει προς στιγμή. Σε δεύτερο χρόνο ξαναμαζεύει. Άσχες. Ποιος. Βεργίδης για τρεις. Από δεξιά πέριγα, γιατί όχι. 5-5. 5-5 με 5 λεπτά να απομένουν. Έχει κολλήσει το χρονόμετρο. Έχει κολλήσει και το χρονόμετρο του παιχνιδιού και της επίθεσης, έχω την εντύπωση. Κάποια δευτερόλεπτα παίχτηκαν χωρίς να κυλήσουν. Υπάρχει φάουλ σκληρό τώρα κάτω από την ρακέτα. Όλο που κερδίζει ο Καραγιάννης και θα εκτελέσει δύο βολές. Έχουμε αλλαγή. Είναι ο Παπαδημητρίου στη θέση του Πανούχου. Η μοναδική αλλαγή που έχουν οι airballers. Άστοχη την πρώτη βολή. Κοιτώντας κάποιος τα τελευταία παιχνίδια και των δύο ομάδων, βλέπει ότι το σκορ, τα σκορ είναι πολύ χαμηλά. Κυμαίνονται στους 45 με 55 πόντους. Οπότε, δεδομένων όλων των συνθηκών, γιατί το μπάσκετ, ξέρετε, είναι ένα πολύ παραγωγικό άτομο. Ένα πολύ παραγωγικό σπορ. Συγγνώμη, παίζουν πάρα πολύ παραγόντες ρόλο. Αστάθηκε και μη. Προμηνύεται ένα ακόμα παιχνίδι με πολύ χαμηλό σκορ. Πολλοί παίκτες, σχεδόν όλοι, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, θα αναγκαστούν να δουλέψουν υπερορίες. Ενώ ο Σαμαράς σουτάρει για τρεις. Νάσιος. Θα χάσει και αυτός τη σειρά του από τον Καραγιάννη. Τον Άρνο, χαμηλά. Σαμαράς. Ραγιάννης. Δεξιά πτέρυγα. Στάλης. Πάει για αρχή στο low post. Θα δώσει τον Καραγιάννη. Υπάρχει αμυγός ελεύθερος τους από τη γωνία για τρεις. Δεν θα πάρθει, θα επιτευχθεί πληγιασμός τώρα, καλάθι και φάουλ. Τον Άσιο.
εκτελέσει και μια συμπληρωματική βολή. Κατεβάζει μία ακόμα επίθεση. Δουλεύουν οι αυτοματισμοί και βγαίνει ελεύθερος Παπαδημητρίου στην κορυφή. Παρ' όλα αυτά δεν παίρνει κάποιον προσπάθεια ή δεν δημιουργεί φάση για να απειλήσει άμεσα. Ξανά ο Κρυστάλλης με την μπάλα στα χέρια. Μια πολύ όμορφη προσπάθεια του τιθέμενους κατά μέτωπο, κερδίζοντας πάνω από έναν αντίπαλο. Άρμος. Βεργίδης, ένα φλόουτερ. Βάζει με τον εαυτό του, πέρασε δύο αντιπάλους αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Καραγιάννης τώρα σε μία ακόμα επίθεση. Συμπιατρής από τον Σαμαρά. Γιατί όχι, γιατί όχι, ήταν ελεύθερος. Το πίστεψε, το πήρε, το έβαλε. Τώρα να δούμε αν θα ανέβουν οι τόνοι όσο μπορούν, γιατί οι σκυρίες είναι πολύ δύσκολες για να δούμε ένα παιχνίδι υψηλού τέμπο, με υψηλό τέμπο. Σκόρ είναι στο 8-11. Στήλης Παπαδημητρίου. Αγκάνης. Σκληρό φάουλ τώρα. Αλλαγή τώρα για την ομάδα των Trolls. Ναι, ο Γόγας στο παιχνίδι. Και στη δεύτερη βολή. Άντρος. Πίστα από δεξιά. Ωραία πάσα. Αλλά δεν θα καταφέρει ο Άρμος εκεί πέρα να τελειώσει τη φάση. Μια πάσα αψυχολόγητη. Έστω να έχουν βιασμό οι παίκτες. Τον Ριτρόλ. Ο Γιάννης κατεβάσει ένα rebound και την επίθεση για την ομάδα του, μία ακόμα. Ο Στήλης ζητάει πολύ έντονα την μπάλα, θα την πάρει. Ο Παπαδημητρίου το σουτάρει για τρεις, θα προχύσει. Καλά τα block-out της ομάδας του Ριτρόλ που κατάφερε να μαζέψει το rebound. Δεν είχαν ιδιαίτερη πίεση για κάποιο επιθετικό rebound από την αντίπαλη ομάδα. Σφέγγιναν βήματα εκεί πέρα. Πρώτα το καλάθι θα μπει. 10-13. Χαμηλό σκορ. Ο Δημητρίου. Έφτασε πολύ κοντά στο να πατήσει την πλάγια γραμμή. Ένα συχνό λάθος στο μπάσκετ. Καραγιάννης. Εδώ πέρα θα βγει ένα λάθος το οποίο μπορεί κανείς να καταλάβει ότι είναι... υπήρχε συνεννοησία όσον αφορά το προπονητικό κομμάτι. Κάποιος εκ των δύο έκανε το λάθος. Είχαν συμφωνήσει να είναι ο δεύτερος παίκτης εκεί πέρα και δεν ήτανε. Τρεις προστήλεις, όχι αλλά εξαιρετικό rebound από τον Κρυστάλλη, ούτε αυτός να τα καταφέρει. Ένα πολύ περίεργο κλειδί για το ξεπάλλη εκεί πέρα. Νάσιος. Κόγας. Επιδεχθεί κατά μέτωπο, κόντρασε πολύ ψηλότερο αντίπαλο, θα υποπέσει στο λάθος των βημάτων.
ίσως προσπάθησε να εκμεύσει εκεί πέρα κάποιο, κάποιο αμυντικό φάουλ. Τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Σκορ 10-15. Οι δύο ομάδες δεν έφτασαν τα 5 ομαδικά φάουλ, καμία από τις δύο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Στρέφουμε λοιπόν στην Σόνη Καρίνα. Λόγας. Μια όμορφη προσπάθεια. Φαίνεται να είναι παίκτης που κυνηγάει το τρίποντο. Αλλά μάλλον κατάλαβε ότι δεν είχε κάποια τύχη έχοντας βράχο απέναντί του. Οπότε προσπάθησε να επιτεθεί κατά μέτωπο μέσα στη ρακέτα. Στάλης, Καραγιάννης. Πάει μετά ανάμεσα από δύο. Θα συγκρατήσει την μπάλα, αλλά θα προσπαθήσει να βγάλει μια πάσα στον Παπαδημητρίου εκεί που ήταν ελεύθερος και κατά πάσα πιθανότητα θα πήγαινε για τρίποντο. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, κατοχή με τους Ερυθρόλους. Θα βρει ακόμα μια κατοχή ο Παπαδημητρίου. Ένα εύστοχο floater από τα 4,5 μέτρα από το ύψος των ελευθέρων πολλών περίπου. Γόγας. Σκέφτηκε για τρεις. Σαν τον Πιστήλη. Πολύ ωραία κίνηση. Έκοψε μέσα. Ο Τρόλς. Αραγιάννης. Ο Καμαράς πάει κατά μέτωπο. Ίσως να προσπάθησε να πάρει και ένα φάουλ εκεί πέρα. Ίσως να του έγινε και ένα φάουλ εκεί πέρα. Υπάρχει φάουλ. Έχει την εντύπωση ότι υπήρξαν βήματα για κάποια στιγμή. Κάτι δεν ισχύει. Μόγκας θα πάρει την μπάλα. Δεν θα πάνω φορά. Θα επιτεθεί πάλι κατά μέτωπο. Κόντρα σε τρεις αντιπάλους. Θα καταφέρει να βάλει ένα καλάθι. Παλικαρίστε θα έλεγα. Καραγιάννης. Παπαδημητρίου. Μαράς. Πάρει το screen. Έχει προσπάθει ψηλό αντίπαλο. Θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τώρα το mismatch, αλλά θα χάσει την μπάλα. Σαμαράς, λάθος στο λάθος. Μεργίδης θα κρατήσει, θα συγκρατήσει την καλοχή. Ο Γόγας το ξανασκέφτηκε για σιούτ, πάλι δεν το πήρε. Προσπαθεί να βγάλει μια φάση εδώ πέρα, ίσως έγινε φάουλ του Σαμαρά. Σταματάει την τρίπλα. Ένα σιούτ μακρινό θα μπει. Παπαδόπουλο. Είναι ο Πανούχος για τους Μπόλερς. Πρέπει να είναι πολύ τακτικές οι κινήσεις και των δύο προπονητών όσον αφορά την ξεκούραση των παικτών τους. Πολύ απλά δεν υπάρχουν παίκτες στον πάγκο. Στην κυριολεξία. Υπάρχει προσπάθεια για να εκμεύσει σουτ, για να εκμεύσει φάουλ, σκόρει το Πανούχος. Δεν θα τα καταφέρει. Παρ' όλα αυτά η μπάλα είναι πάλι
και την ομάδα του για 9 δευτερόλεπτα. Το low post. Να σου πια 3. Το Παπαδημητρίου. Δεν θα καταφέρει. Εγώ μας τώρα κατεβάζει γρήγορα την μπάλα. Να δίνω την πλευρά η πάσα γρήγορα. Το Eurostep. Μάχη για το rebound. Θα βγάλει το κουτί. Η κίτρια την ομάδα των Τρόλ. Low post, ένα ακόμα low post για τον Παπαδόπουλο. Ξανά προσπάθεια. Αυτή τη φορά θα πάρει το φάουλ. Έχουμε αλλαγή, μπαίνει ο Πριόνας για πρώτη φορά στο παιχνίδι στη θέση του Άρμπρου. Έτσι στην πρώτη βολή με τον Παπαδόπουλο. Έστωση και η δεύτερη. Καλή άμυνα εκεί πέρα από τον Παπαδόπουλο. Δεν θα καταφέρει να πάρει το σουτ. Θα ήθελε. Φαινόταν ότι πήγαινε για σουτ. Τώρα υπάρχει μπλοκ. Υπάρχει πολύ ωραίο μπλοκ. Ξεσηκώνει και όσο μπορεί τους συμπαίκτες του Γουστίδης. Παναφορά. Μια ακόμα όμορφη φάση. Τον Άσιο για τους Τρόλς, ο οποίος πήρε την μπάλα την επαναφορά και σχεδόν άμεσα εκτέλεσε. Καραγιάννης ελευθερώθηκε, θα πάρει ένα σουτ από τα 5 μέτρα. Ενώ δεν βρήκε αντίπαλο μπροστά του. Γιατί όχι, είχε ήδη προχωρήσει μπροστά. Και πιο μπροστά είχε αντιπάλους. Γλυκό σουτ. Επιθετικό φάουλ. Ο Δημητρίου. Με βάση την επίθεση, Καρδιάνης. Ποιος παίζει ασώδιο όπως φαίνεται παρότι. Παρόλο το ύψος του. Σουτ για 2. Τον Μπουστίλη. Υπάρχει φάουλ πάνω στο σουτ. Ένα σουτ μέσης απόστασης. Φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στο μπασκετάκι. Εύστοχος στην πρώτη βολή. Δεν παίρνει ιδιαίτερο χρόνο, αστοχή στην δεύτερη. Αλλά ο ίδιος στον ίδιο θα επιστρέψει την μπάλα. Ένα πάρα πολύ άσχημα εκτελεσμένο σουτ. Είχε την ευκαιρία να βάλει έμεσο τρίποντο με έναν όχι τόσο συνηθισμένο τρόπο, έχοντας αστοχήσει την πρώτη βολή και έχοντας χάσει τη δεύτερη. Και μετά με επιθετικό rebound τρίποντο. Παπαδόπουλος θα κρατήσει σταθερό, θα γυρίσει πολύ όμορφη φάση. Λοιπόν, έχουμε time out. Η διαφορά έχει πάει στους 5 πόντους. 4.54 που μένουν για τη λήξη του ημιχρόνου και του δεκαλέπτου κατ' επέκταση της ομάδας. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στην Sony Carina. Ένα σημαντικό στατιστικό που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος ανατρέχοντας γρήγορα στη στατιστική για την ομάδα των Τρόλς ήταν ότι ο Παπαδόπουλος παίρνει ανά
παιχνίδι κατά μέσο όρο 17 rebound. Έχοντας παίξει 3 παιχνίδια φέτος. Βέβαια δεν είναι πολύ μεγάλο δείγμα, αλλά είναι τρομακτικό πραγματικά αυτό το ποσοστό. Ειδικά αν το παιχνίδι κυμανθεί στους 45 με 55 πόντους όπως προείπαμε στην αρχή του παιχνιδιού, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Με το σκορ ήδη στο 25-20 με σκάρτα 5 λεπτά για να απομένετε από το δεύτερο δεκάλεπτο. Φωνάζουμε οι παίκτες που είναι ζώνη. Καραγιάννης. Δεν διατρίσε τον Πανούσο. Πάνω. Κόγας θα μαζέψει ένα rebound. Θα τρέξει τώρα. Κρατάει σταθερό. Δίνει πάση στον Άσιο. Airball. Μα δεν ήταν airball, είχε αλλοιωθεί η προσπάθεια όπως φαίνεται. Εφόσον δεν δόθηκε φάουλ. Παρ' όλα αυτά θα αστοχίσει η ομάδα του Μπιτρόλ. Να σου πιβεργίδι φαινομενικά εύκολο. Ένα ακόμα airball. Καραγιάννη αν δεν κάνω λάθος. Αν πρόλαβα να δω. Ήδη σπαθήσει για τον Κόγα. Σπαθεί για την κλείνει στην γωνία. Στην κορυφή. Πολύ όμορφη φάση με τελικό αποδέκτη και πάλι τον Άσιο. Πέρα ο παίκτης του Βριώνας έσωσε την κατοχή. Σε χαμηλό τέμπο τώρα ο Γκόγκας θα βγάλει μια πάση στον Άσιο, ο οποίος έχει ζεσταθεί. Εδώ πέρα δεν θα το αποδείξει. Κάνοντας airball. Ο Σαμαράς θα οργανώσει τώρα την επίθεση. Βρέθηκε επιδεικτικά ελεύθερος ο Παπαδημητρίου. Θα κάνει και αυτός ένα airball. Μπάλλον θα καταλήξει στους airballers. Ίσα ίσα που βρει το σίδερο το Καραγιάννη. Ξανά επιθετικό rebound. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Τώρα μόνο τα μπλο, επιτέλους θα πάρουν rebound οι trolls. Αυτή η φάση, αυτές οι διαδοχικές φάσεις. Εδώ εδώ πέρα πολύ όμορφη φάση με τη reverse του Παπαδόπουλου. Τώρα να έχει ανέβει στους 9 πόντους, 29-20 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Νάσιος. Παπαδόπουλος. Πάει στο low post. Θα γυρίσει, θα κοπεί καθαρά έχοντας δεχτεί πολύ καλή άμυνα από τον Καραγιάννη. Σιρτό παιχνίδι, σιρτό μπάσκετ. Παίρνει χαμόγελο και από τους δύο αντιπάλους και από τις δύο αντίπαλες ομάδες. Υπάρχει αλλαγή τώρα. Βγαίνει ο Καραγιάννης αγώνας επιλέξει σοβαρό έργο. Παίρνοντας ο Κρυστάλης. Να πάρει και τι ώρα όταν υπάρχει. Το Μαράς παίζει καλή άμυνα να καταφέρει να κλέψει σε πρώτο χρόνο. Λιώνας, αμυντικό rebound του Στήλης. Στην πρόσθεση να σουτάρει ο Πανούχος, το κάνει, ένα ακόμα airball. Κατοχή. Έτσι του τρόλς, Γκόγκας. Γκόγκας δέχεται πίεση τώρα του Παπαδημητρίου. Λέιζερ πάσα μέσα στη ρακέτα. Τον Βεργίδη στον Άσιο. Ήταν πολύ έξυπνη η σκέψη και η εκτέλεση. Υπάρχει φάουλ τώρα. Παπαδόπουλο.
χαμηλά. Έτσι πολύ γρήγορα από τα δύο φάουλ οι Bullets έχουν φτάσει στα 4 ομαδικά. Βεργίδης θα σου ένα ακόμα σου. Το Νάσκος είναι εκεί. Ο Νάσκος βασικά να συμπληρώσω είναι και εκεί. Θα να είμαστε πιο σωστοί. Ο Δημητρίου μου στείλει, θα χάσει την μπάλα από τον πολύ μαχητικό Νάσκο, ο οποίος είπαμε ότι είχε ζεσταθεί. Δεν τον αφήνει να το... Δεν αφήνει κάποια airball που έκανε να τον το ίσουν. Γυρίς Νάσκος. Ο Παδόπουλος ανάμεσα στις συμπληγάδες. Νάσκος θα πάρει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Α, παίζει το παιχνίδι, ίσως κάποιοι παίκτες που σταμάτησαν να κινούνται γρήγορα θεώρησαν ότι δεν είχε συνέχεια το παιχνίδι. Μια πολύ όμορφη φάση εδώ πέρα στον Παπαδημητρίου στα 50 δευτερόλεπτα. Υπάρχει σκληρό παιχνίδι. Παπαδημητρίου. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για βήματα. Πάγκο των Τρόλς. Παπαδόπουλος. Γεργίδης. Παίζει κάποια παιχνίδια εκεί πέρα, έχει την μπάλα πίσω από την πλάτη του. Παρά τις προσπάθειες του Σαμαρά να την αρπάξει, δεν τα καταφέρνει. Παπαδόπουλος, Νάσιος, πολύ όμορφη κίνηση. Μία ακόμα, βλέπουμε επιτέλους ωραίο μπάσκετ. Backdoor πάσα κοντινή. Αλλά στην πλάτη του προσωπικού αντίπαλου του δεύτερου. 5 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Για να δούμε, Καραγιάννης. Γιόλης. Με αυτά και με αυτά ημίχρονος στο 33-22. Βιλτρόλς προηγούνται με 11 πόντους. Το σκορ προμηνύεται χαμηλό, αλλά όχι τόσο χαμηλό όσο τα προηγούμενα παιχνίδια. Σημαίνεται να επαναλαμβάνουμε στους 45 με 55 πόντους και για τις δύο ομάδες, τα τελευταία τρία παιχνίδια. Οι ομάδες θα πάρουν κάποιο χρόνο να ξεκουραστούν τώρα στο time out, στο ημίχρονο με συγχωρείτε. Που σίγουρα τις χρειάζονται, διότι υπάρχουν ελάχιστοι παίκτες και αναγκαστικά πρέπει να παίξουν πάρα πολλά λεπτά, αν όχι όλα κάποια ακόμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε για τους συντόμους. Επιστροφή λοιπόν στην ψυχρή Θεσσαλονίκη όσον αφορά τον καιρό. Κοιτώντας κάποιος τα στατιστικά των ομάδων, μπορεί να παρατηρήσει ότι η ομάδα των Trolls, ο Παπαδόπουλος, έχει μέσω όρο efficiency στο σύστημα αξιολόγησης 30, το οποίο βέβαια υπό κανονικές συνθήκες, όχι υπό συνθήκες λειψανδρίας, μαζί με το εξωπραγματικό 17 στα rebound και μαζί με 51 σε 3 παιχνίδια μέχρι στιγμής, όπως προείπα δεν είναι δείγμα, αλλά είναι πολύ τρομακτικό νούμερο για οποιονδήποτε βρεθεί κάτω από τη ρακέτα. Ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, τις ημισυνθήκες, αν θα μου επιτρέπει την εξυπλασία. Όλα έτοιμα λοιπόν για την τρίτη περίοδο, χωρίς να έχουν ξεκουραστεί για παραπάνω από 4,5 λεπτά οι παίκτες. Ο Μαράς, τι λες. Βόγας, Νάσιος. Νάσιος, υπάρχουν πόδια εκεί πέρα στο πόδι του Καραγιάννη. Στο πόδι του Καραγιάννη χτύπησε, Παπαδημητρίου, Καραγιάννης θα βγει στον εφηδιασμό. Όμορφη φάση, ο Καραγιάννης ο οποίος είναι ο ηγέτης της ομάδας και σύμφωνα με αυτό που βλέπουμε σήμερα και σύμφωνα με τα στατιστικά στα προηγούμενα παιχνίδια. Βέρης, μπάλουν εκτός. Yeah.
παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Παρόλο το γεγονός ότι προμηνιόταν ντέρμπι, βρισκόντας τα στατιστικά και τα standings στον όμιλο. Γιδης ελευθερώθηκε, έκανε 1-2 τρίπλες. Το σούτ όμως δεν μπήκε. Ραγιάννης. Ο Δημητρίου κυκλοφορεί η μπάλα. Ο Ραγιάννης θα κάνει μια προσποίηση, μια δεύτερη, θα δώσει πάσα. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, όμως υπάρχουν 1 δευτερόλεπτο. Υπάρχουν 2 δευτερόλεπτα. Και τέλειωσε η επίθεση. Μπόλερς. Είναι πολύ καλή επίθεση. Αν είχαν εξοικονομηθεί 3-4 δευτερόλεπτα, νομίζω ότι θα έβγαινε κάτι καλό. Θα μπορούσαν να μειώσουν τη διαφορά κι άλλο, να πέσει κι άλλο από τους 9 πόντους που είναι κατά τους μέχρι στιγμής. Αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Τάσιος, Βέρης, παίρνει τον Καραγιάννη, θα κάνει πίσω μόνο τα μπλό του σούτου. Καραγιάννης, Σαμαράς, παραλίγο να χτυπήσει, αλλά ευτυχώς κατάλαβε έγκαιρα ότι πρέπει να τοποθετηθεί καταλληλότερα για να λάβει την μπάλα και να μην διαφθεί εκτός αγωνιστικού χώρου. Καραγιάννης σε ένα ακόμα airball. Άρνος. Σουτ για τρεις. Γιατί όχι. Βρέθηκε ελεύθερος. Δεν το σκέφτηκε πολύ. Φάνηκε αποφασισμένος και δικαιώθηκε. 36-24 με 7-50 να απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Η διαφορά για πρώτη φορά στους 12 πόντους. Στάλης ένα ακόμα airball που θα καταφέρει να πάρει το αμυντικό rebound ο Γόγας και να τρέξει. Το deflection και το κλέψιμο στην απέναντι πλευρά. Πανούχο, Στάλης. Υπάρχουν πρεπιθέσεις σε εκβιασμό, όμως δεν το εκμεταλλεύονται οι παίκτες των Bowlers. Όπως ο Γόγας είναι εκεί πέρα. Τρύπωσε στη φάση σιωπηλά. Υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ. Κερδίζει ο Άρνος. Φάουλ το οποίο θα στο Παπαδημητρίου στο νούμερο 55. Πέρασε ανάμεσα από 2. Άστοχος πρώτη πολύ. Έστοχος στη δεύτερη. Αργά αλλά σταθερά αυξάνεται. Για να δούμε αν θα μπορέσει να υπάρξει απάντηση. Ωραία. Πέφτει. Υπάρχει. Υπάρχει φάουλ στον Γόγα. Από τον Γόγα. Που λέει χαρακτηριστικά στον διαιτητή, μόνος του έπεσε. Δεν τον ακούμπησε, λέει η γλώσσα του σώματος. Το ίδιο το σώμα λέει ότι τον ακούμπησε. Σύμφωνα με τους διαιτητές. Καραγιάννης για τους Μπόλερς τώρα θα αναλάβει χρέη παραφοράς, Σαμαράς. Περνάει όλους και όλα. Δεν θα ευχαριστήσει. Υπάρχουν κάποιες εντάξεις εκεί πέρα. Ανάμεσα σε Αβέρη και Σαμαρά. Σε μια διεκδίκηση του rebounds δεν χρειάζονται τέτοιες συντάσεις. Ούτε τώρα ούτε ποτέ. Θα δοθεί παρατήρηση κατέρωθε από τον διεκδίκτη. Γόγας. Κατεβάζει επίθεση. Έχουνε την πρόθεση να τρέξουν, πρώτη πάσα στον Όσιο. Σουτ. Ο μέση απόσταση. Βεργίδη.
Σαμαράς για τρεις, ελεύθερος. Το πήρε, το έβαλε, το κοιτάξει το πώς κάνει. Πανηγυρίζει, διαφορά πέφτει στους 10. Πολύ καλά κάνει. Έχει κολλήσει για αρκετή ώρα η ομάδα του στους 24 πόντους. Καταραμένο νούμερο και αυτή. Τώρα παίρνει και το rebound μετά από άσκηση προσπάθεια μέσης απόστασης. Καραγιάννης θα πάει μπάλα χαμηλά. Τα βάζει με τον εαυτό του εκεί πέρα ο Παπαδημητρίου που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Γόγκας. Σιρετρόλς. Συνδικός του αντίπαλος Παπαδημητρίου. Ο Παπαδόπουλος που κάνει τη δύσκολη. Ο Νούχος θα στοχίσει σε ένα σωστή της απόστασης. Έτρεψε πολύ γρήγορα ο Άντρος. Προσπάθησε να πάρει το απόλυτο στη φάση. Καλά και φάουλ. Υπάρχει κάποιος νευρισμός στην ομάδα των Μπόλας. Υπάρχουν δύο βολές, θα αρχίσει ένα ζευγάρι. Ο Στήλας θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άρμος έχει περάσει τον... Ο Άρμος έχει περάσει τον πάγκο. Στήλης. Σαμαράς. Χάλης. Υπάρχει φάουλ. Βγαίνει σε επάξια. Μπαίνει τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του. Δικαιολογημένα. Φάουλ έχει πληρωθεί στον Παπαδόπουλο. Θα δούμε αν μπορέσει η διαφορά να πέσει κάτω από τους 10 πόντους, αν ευτυχίσει έστω σε μία σε το περίεργο στυλ. Θα το χαρακτήριζα εγώ, αλλά ποιος ορίζει το περίεργο. Ένα φιλοσοφικό ερώτημα που γεννάτε. Έστω στη δεύτερη βολή παρόλα αυτά. Άντρος. Βασιλιός. Στον για τρεις, αστοχή, μαζεύει το επιθετικό rebound ο Παπαδόπουλος, το που σας έλεγα πριν για τα rebound. Μπορεί να τρομάξει τον οποιονδήποτε αμυντικό, πόσο μάλλον η σημερινή ομάδα, η οποία οι μπόλερς οι αντίπαλοι έχουν ένα θεματάκι στα rebound στην άμυνα. Υπάρχει πάλι φάουλ κάτω από το καλάθι, κερδίζει ο Καραγιάννης. Πριν είχε κολλήσει η ομάδα των Bowlers στους 24 πόντους. Τώρα έχει κολλήσει εδώ και πολλή ώρα η ομάδα των Retrolls στους 37. Πριόνος ο οποίος έχει περάσει αυτός στον αγωνιστικό χώρο. Μέρις θα ταρίσει το rebound. Σκέφτηκε να εκτελέσει, σκέφτηκε πολύ. Ήταν γλυκός ο πειρασμός για τον Αβέρι εκεί πέρα, αλλά τελικά δεν το έκανε. Έχει αλλαγή κατοχής. Χαρίζει με το γήπεδο από τον Ιδρώτα. Παίκτη που βρέθηκε στο έδαφος του παρκέ. Διευθυντές και Σαμαράς. Κάτι που πάει καλά για τους Bowlers και μπορούν ίσως να το εκμεταλλευτούν για να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους είναι η καθαρότητα της άμυνας τους. Ενώ εδώ πέρα έχει χρεωθεί φάουλ στον
Βάρμπρο, είναι το τρίτο αν άκουσα καλά. Αυτό που πήγα να πω είναι ότι κάτι που πάει καλά για τους Μπόλερς είναι κάτι που δεν πάει καθόλου καλά για τους Τρόλφ. Τα φάουλ, δεν τα φάουλ αυτά κάθε αυτά, αλλά η καθαρότητα της άμυνας. Βλέπω ότι πολλές φορές οι Τρόλφ καταφέρνουν σε σκληρές άμυνες, φάουλ ή άμυνες που είναι στα όρια του φάουλ. Η διαφορά πέφτει στους 7, 37-30. Έχει κολλήσει τότε πάρα πολύ ώρα η ομάδα των Μπεκρός στους 37 πόντους. Αβέρις πήρε αποφασιστικά την μπάλα. Μετά από αυτή την περίεργη συγκυρία θα βρεθεί μόνος του και θα τελειώσει τη φάση. Σκόρ επιτέλους για τους Μπεκρός, πάνω στους 39 πόντους. Σομαράς, το 3 και αυτό, και αυτό. Διαφορά στους 6. Υπάρχουν έντονα σκαμπανεβάσματα τόσο στο σκορ, όσο και στην ψυχολογία και στο τέμπο του παιχνιδιού. Σκορ 39-33, απομένουν 4 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Στροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στη Σαν Καρίνα. Που έλεγα πριν το time out είναι ότι μπορούν να χτίσουν πάνω στην άμυνά τους και στα δύο foul που έχουν να δώσουν οι Bowlers, εφόσον δεν τα χρησιμοποιούν αλόγιστα. Έχουν μόλις δύο με σωστές άμυνες βασικά. Ενώ ο Παπαδόπουλος θα ποστάρει τα δύο. 41-33 το σκορ. Σαμαράς για 3. Και αυτό θα μπει. Έχει την ψυχολογία, έχει βάλει 3 τρίποντα. Το έχει πανηγυρίσει πάρα πολύ έντονα και στις 3 φορές. Η διαφορά στους 5. Τώρα είναι αποφασισμένη για άμυνα οι Bowlers. Και θα βγει η άμυνα. Όπως κάνει airball ο Λόνας. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ, σωστά. Σταμάτησε το παιχνίδι, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν σφυρίχθηκε φάουλ. Αν είχε σφυριχτεί φάουλ θα ήταν βολές. Υπήρξε επαναφορά. Άρα σταμάτησε το παιχνίδι. Ενώ βάζει τέταρτο τρίποντο ο Σαμαράς είναι στη ζώνη του μικρόφωτος απόψε, δεν εξηγεί καλλιώς. Πριν σταμάτησε το παιχνίδι, ενώ είχε συμβεί φαινομενικά φάουλ, αλλά δεν πήγε στις ελεύθερες βολές και υπήρξε παραφορά. Είναι στη φίλη περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην Σόνι Καρίνα απόψε. Το σκορ έχει φτάσει αισίως για τους Bowlers σε 41-39, οι οποίοι παίζουν... Α, όχι. Ναι. Τώρα εκτελούνται βολές. Σε άλλη φάση. Οι οποίοι κρατιούνται όρθιοι από τον Σαμαρά, ο οποίος έμεσα κάνει δουλειά και στην άμυνα, πολύ συλλογική. Γιατί όταν βάζεις τέτοια τρίποντα και πανηγυρίζεις με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα δίνεις ένα ψυχολογικό boost στην ομάδα σου. Τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, αλλά κυρίως στην άμυνα. Ειδικά όταν έχεις μια διαφορά να καλύψεις. Άρα Γιάννης άστοχος στην πρώτη. Χάνεται η ευκαιρία να ισοφαρίσει το παιχνίδι η ομάδα του Bowlers. Βόγας ψάχνει την πάσα, φάνηκε. Του έκανε νόημα ο Νάσκης ότι μην τη δώσεις, γιατί ένιωσε ότι ο αντίπαλος ήταν εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά η πρόθεση να πάει μπάλα χαμηλά στη ρακέτα παραμένει, με τον Αβέρη να κερδίζει το φάουλ. Τρίτο ομαδικό για την ομάδα των Bowlers. Έχουν άλλο ένα να δώσουν προτού στέλνουν τους αντιπάλους τους διαβολές
no matter what που λένε οι Αμερικάνοι. Έχουν λοιπόν άλλο ένα φάουλ να δώσουμε μέχρι το τέλος της τρίτης περίοδου, 2:35. Ξαφνικά έχουμε παιχνίδι. Ξεκίνησε αρκετά νοθρά το συγκεκριμένο μάτς. Καραγιάννης. Παρ' όλα αυτά έχουμε συγκινήσεις. Δούχος. Θα γυρίσει, θα στοχίσει, αλλά επιθετικό rebound. Και ο Καραγιάννης βρέθηκε σε πολύ ευνοϊκή θέση. Εκεί πέρα του έγινε φάουλ, αλλά δεν σφυρίχτηκε. Μανούχος. Σαμαράς στα πόδια του συμπαίκτη του. Πόδια του Μανούχου. Καμπέρις, ο Γόγας θα αναλάβει χρέη οργανωτή για μία ακόμα φορά. Μια από τις πάμπολες θέσεις που έχει οργανώσει, άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε όχι, στο σημερινό αγώνα. Είναι πολλές. Λέσει ο Νάσιος. Άστοχος την πρώτη. Φάλλου δώθηκε στον Κρυστάλλι, αν δεν κάνω λάθος. Στήλης. Στήλης στα χτυμπάσα, Καραγιάννης. Στο αριστερή. Στο αριστερό φτερό. Στήλης. Στο διατρής. Αυτός δεν θα μπει στον χώρο των τριπόντων στον οποίο έχει μπει ο Σαμαράς για τα καλά, ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα και θα ξανασουτάρει για τρεις και θα ξαναευστοχίσει. Είναι απίστευτα αυτά που κάνει. Κάνει και την ιδιαίτερη χειρονομία ο Καραγιάννης. Προσκυνάει καλά. Αβέρης. Για τρεις από την απέναντι γωνία τώρα. Από την πέρα την πλευρά από τον Βελίδη, Καραγιάννης. Χαμηλό τέμπο, σετ παιχνίδι, 5-2-5. Ζώνη άμυνας για τους Ζωνιτρόλ. Καραγιάννης για τρεις. Είχε ζηλέψει, φαίνεται, τον συμπαίκτη, ο οποίος έχει βάλει 5 τρίποντα, έχοντας σκοράρει πάνω από το 1/3 των πόντων της ομάδας του. Πολύ ευνοϊκή ευκαιρία για να πάει διαφορά στους 4 σε ένα σημαντικό, στους 2 με συγχωρείτε, σε ένα σημαντικό σημείο, αλλά θα χαθεί. Και τώρα ο Στήλης θα πάει μέχρι μέσα. Ούτε τώρα θα αλλάξει το 43-43. Γόγας, 25 δευτερόλεπτα για το τέλος. Θα μείνουν, αν εξαντλήσουν όλη την επίθεση οι Detroit, θα μείνουν κάποια δευτερόλεπτα και για τους Bowlers. Παπαδόπουλος και συγχωρείτε. Περνάει τους πάντες και τα πάντα. Νάσιος θα πάρει το επιθετικό rebound. Δεν θα μπορέσει από πάρα πολύ κοντινή απόσταση να πάρει και να εξοχίσει. Λοιπόν, σκορ τρίτης περίοδου λοιπόν, 43-43. Ένα μάτς το οποίο είχε ξεκάθαρο φαβορί, όχι πριν ξεκινήσει, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε στα 2 πρώτα δεκάλεπτα. Παρ' όλα αυτά στην τρίτη περίοδο έχουμε δει κάτι πρωτόγνωρο. Κάποιος θα νόμιζε ότι αυτό το ξέσπασμα του Σαμαρά είναι κάτι το οποίο, στο οποίο δεν μπορεί να βασιστεί ολόκληρη η ομάδα για πολλή ώρα. Παρ' όλα αυτά έβαλε το πρώτο, έβαλε το δεύτερο, έβαλε το τρίτο και έφτασε στήριο στα 5 τρίποντα με την ψυχολογία στα ύψη τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα του. Και προμηνύεται ένα πραγματικό ντέρμπι στο 4ο δεκάλεπτο. Οι δύο ομάδες, παρότι είναι αποδεκατισμένες και ξεκίνησαν νοθρά, οφείλω να πω, δείχνουν πολύ όρεξη να παλέψουν για την νίκη. Παίρνουν με διαφορετικούς πόντους, με διαφορετικούς τρόπους σκορ. Οι Detroit βασίζονται περισσότερο σε ομαδικό παιχνίδι, αλλά όχι μόνο. Και οι Bullets
βασίζονται περισσότερο στο ατομικό παιχνίδι του Σαμαρά, αλλά όχι μόνο. Γιατί είπαμε ότι έμεσα επηρεάζει όλους τους τομείς της ομάδας του. Ψυχολογία είναι πολύ ψηλά. Φαίνεται να έχουν πολύ ψηλό κίνητρο οι Bullets. Με αυτή τη βία του Σαμαρά, ο οποίος έχει βάλει 5 στα 5 αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει χάσει σου. Δεν έχουμε στάμψει στατιστική αυτή τη στιγμή, αλλά αν δεν είναι 5 στα 5 έχει μικρή σημασία. Αν έχει χάσει κάποιο και μου διαφέρει αυτή τη στιγμή, ουσία είναι ότι έχει βοηθήσει την ομάδα του στο έπακρο. Όλα έτοιμο λοιπόν. Με την έναρξη του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου. Sony Carina, βλέπουμε ένα ωραίο παιχνίδι πλέον. Στο πρώτο ημίχρονο δεν βλέπαμε όμορφο μπάσκετ, δεν βλέπαμε δομημένο μπάσκετ. Στην τρίτη περίοδο τα πράγματα έχουν αλλάξει και για τις δύο ομάδες. Μου στείλεις. Δεν υπάρχει καλό spacing, παρόλα αυτά θα δώσεις τον Παπαδημητρίου. Καραγιάννης. Στήλη ζητάει την μπάλα, δεν θα την πάρει σε πρώτο χρόνο. Θα την πάρει σε δεύτερο. Θα επιτεθεί κατά μέτωπο. Σου για τρεις, δεν θα τα καταφέρει. Επιθετικό rebound από τον ίδιο. Πάμε του Δημητρίου. Άρμπλος θα πάρει το χρήση τη φάση, θα πάρει το rebound. Και ο Νάς. Νάσιος προσπαθεί να πάρει την μπάλα, δεν θα τα καταφέρει. Άρμπλος. Στο για τρεις από την κορυφή, πάνω σε αντίπαλο. Διονά, μου στείλεις. Ένα λεπτό χωρίς σκορ. Διονάς. Νευρικό ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Άγχος και για τις δύο ομάδες, σαφώς. Αβέρης. Αβέρης θα γυρίσει από δεξιά, θα γυρίσει από αριστερά, θα κάνει μια-δύο προσποιήσεις. Θα βάλει ένα όμορφο καλάθι. Ένα πολύ όμορφο καλάθι. Ο Καραγιάννης θα βάζει με τον εαυτό του. Δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλό του. Το προσωπικό του αντίπαλο. Στήλης. Στήλης. Πολύ όμορφη ραμπέρσα. Άλλη μία. Άρμπρος. Έχοντας τον αντίπαλο τον Μουστίλη να τον παρατηρεί από πολύ κοντά, να τον επιτηρεί από πολύ κοντά. Διονάς, άστοχος, ψυχώνεται από τον πάγκο της ομάδας του. Χαρακτηριστικά δεν πειράζει, λέει ο Παπαδόπουλος, ο οποίος θα περάσει τώρα στον αγωνιστικό χώρο ο Παπαδόπουλος. Βιαζόμαστε, ακούγεται να λέει ο Σαμαράς. Γιονάς. Παπαδόπουλος που τώρα πέρασε στο παιχνίδι. Με το που πέρασε έπιασε την μπάλα και την έκανε κάτι καλό για την ομάδα του. Χωρίς να υπονοώ ότι δεν το έχει κάνει. Θέλω να δώσω έμφαση στο γεγονός ότι είναι την πρώτη φάση που πήρε στα χέρια του, έκανε κάτι καλό για την ομάδα του. Έχοντας μείνει στον πάγκο για αρκετή ώρα. Σουτ για τρεις, έρμπολ. Πανούχο. Υπάρχει αλλαγή, μπαίνει ο frontman της ομάδας του των Bullets, όπως αποδείχθηκε. Όπως αναδείχθηκε κιόλας. Σαμαράς. Σαμαράς. Εκεί πέρα ίσως να υπάρχει φάουλ. Τράκαρε και λίγο στον δικό του συμπαίκτη Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος τίθεται κατά μέτωπο έχοντας απέναντί του τον Καραγιάννη. Καλό σουτ αλλά δεν θα μπει. Θετικό rebound του Νάσιου. Ακούμπησε δεν ακούμπησε στο πάνη. Σαμαράς. Στήλης, Καραγιάννης τώρα, Στήλης. Τα spacings
γίνονται λίγο καλύτερα όσο περνάει ο χρόνος, αλλά παραπέρασε ο χρόνος γιατί έχουν 4 δευτερόλεπτα να επιτεθούν. Θα επιτεθεί και κατά μέτωπο ο Σαμαράς. Έχει τουλάχιστον 17 από τους 45 πόντους της ομάδας του. Ασύλληπτα πράγματα. Στην άμυνα είναι αρκετά καλός, δεν έχει κάνει κάτι χειροπιαστό εδώ και αρκετή ώρα. Αλλά παίζει πολύ καλή άμυνα, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα που... Εδώ υπάρχει φάουλ, ο Στήλης διαμαρτύρεται. Παίζει καλή άμυνα που δεν αναγράφεται στις στατιστικές. Δεν έχει κάνει κάποιο μετρήσιμο στατιστικό. Κάποιο κλέψιμο, κάποιο μπλοκ πρόσφατα. Και αμέσως φάουλ από τον ίδιο τον Άσιο. Υπάρχει time out. Ένα ακόμα. Σκόρ είναι στο 48-46. Το ντέρμπι καλά κρατεί στη Sonic Arena. Οι ομάδες είναι αποφασισμένες να παλέψουν για τη νίκη. Η αλήθεια είναι ότι οι Bowlers δείχνουν περισσότερο πνεύμα μαχητή. Αυτό φαίνεται και από τις ατομικές προσπάθειες του Σαμαρά και από τους πανηγυρισμούς του σαφώς και από τον τρόπο που παίζουν άμυνα πιο παθιασμένα. Οι Retrolls παίζουν με περισσότερη λογική, όπως φαίνεται, παρά με συνέστημα, παρόλο το γεγονός ότι ο Αλβέρης είχε κάποιες επισημαχίες εκεί πέρα με κάποιον αντίπαλο στο πρώτο ημίχρονο. Οι ομάδες δεν αφαιρέθηκε ένας πόντος που είχε μπει κατά λάθος. Η φορά είναι στους 3, 48-45. Οι ομάδες παίρνουν σκορ διαφορετικούς τρόπους. Παναλαμβάνουμε, όπως ήταν στα 3 πρώτα δεκάλεπτα, έτσι και τώρα. Οι Retrolls παίζουν πιο δομημένο μπάσκετ. Οι Bowlers από την άλλη παίζουν πιο παθιασμένο μπάσκετ. Ποιος θα κερδίσει αυτή την μάχη. Ο Χίο Μουστήλης θα πάρει το rebound. Ίσως το οποίο έγινε και φάουλ εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά δεν στηρίχθηκε κάτι. Βρέθηκε ελεύθερος ο Πριώνας. Ο Νάσης είναι και εκεί μαζεύοντας ένα ακόμα επιθετικό rebound. Και η διαφορά πάει στους 5. Και το θέμα είναι ότι η διαφορά στους 5, στο 50-45 και με 5 λεπτά και 36 να απομένει, δεν είναι αυτή καθεαυτή η μεγάλη διαφορά. Παρ' όλα αυτά, με ό,τι έχουμε δει, σύμφωνα με ό,τι έχουμε δει, είναι μια διαφορά που χτίζει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας για τους Retrolls. Φυσικά τίποτα δεν έχει κρυφθεί ακόμα, εννοείται αυτό. Αλλά αυτή η διαφορά, ενώ ο Κρυστάλλης θα περάσει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές, είναι αρκετή αυτή η διαφορά και σε αυτό το χρονικό σημείο. Στοχή με ταμπλό. Να κάνει τον αντίπαλο να τη νιώσει στην πλάτη της. Εύστοχη. Και η δεύτερη πάλι με ταμπλό. Έχω την εντύπωση ότι το επιδίωξε ο Κρυστάλλης. Θα χτυπήσει πρώτα η μπάλα στο ταμπλό. Πρώτο πέσει μέσα στο καλάθι. Άντρος Νάσιος στην κορυφή. Είχε ελεύθερο που δεν το πήρε. Ριώνας πάει μέχρι μέσα. Καραγιάννης θα πάρει το rebound. Τώρα πρέπει να στην εκδιασμού, γιατί το Παπαδημητρίου, γιατί οι Bowlers έδειχναν διεπιθυμένοι να τρέξουν. Παρ' όλα αυτά, ο Άρνος σκόβει τα φτερά, συγκεκριμένη επίθεση.
Ωραία πάσα η οποία δεν θα ολοκληρωθεί. Ο Δημητρίου, ένα floater άστοχο, ο ίδιος μαζεύει το rebound του Σαμαράς. Ξέρει ότι τον θέλει, ξέρει τον τρίποντο. Μετράει το foul, λένε οι Bullets. Και δικαιώνονται. Σαμαράς, είναι πολύ εργαλείο, είναι... εμψυχώνει τους συμπαίκτες του. Σκοράρει πόντους. Προσφέρει θέαμα. Είναι λίγο one man show για την ομάδα των Bullets. Αν κερδίσουν δεν νομίζω ότι υπάρχει παραμικρή αμφιβολία και το ότι είναι το φαβορί για το τίτλο του MVP. Για τους Bullets. Προστήλης. Ραγιάννης, ο οποίος έχει κάνει και αυτός πολύ σημαντικό έργο. Στήλης για τρεις, όχι. Ραγιάννης. Μιστάλης, με συγχωρείτε ότι θα πάρει το επιθετικό rebound, αλλά υπάρχει... υπάρχει φάουλ. Ο οποίος θα πάει στον πάγκο. Υπήρξε λοιπόν με επιθετικό rebound και επιθετικό foul στην ίδια φάση. Διαφωνία για το αν θα πάρθει τελικά time out. Τελικά δεν θα πάρθει. Όλα ok. Το παιχνίδι συνεχίζει. Κόγκας. Ο Παπαδημητρίου τον ακολουθεί. Δεν θα τον πιέσει τελικά. Ο Βέρης. Ο Βέρης θα στοχίσει. Ο Παπαδημητρίου ήρεμα φωνάζει ο Καραγιάννης. Σετ παιχνίδι. Τον Κωστήλης έχει πάρει την μπάλα. Σετ παιχνίδι για τους Bullets, αλλά γρήγορο όπως φαίνεται. Απλές τρίμπες τώρα από τον Καραγιάννη, ο οποίος θα προσπαθήσει να διεισδύσει μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. Ο Παπαδημητρίου θα πάρει το rebound μετά την δουλειά του άστοχο και θα ευστοχίσει. Κόγκας θα κατεβάσει την μπάλα. Και μπροστά με 50-52 οι Bullets. Με 3 και 16 είναι από μένα. Ο Παπαδημητρίου πιέζει πάνω την μπάλα. Τον Κόγα. Που πάει για 3 όπως φαίνεται ο Άρνος. Πήγε για 3 φαινότανε. Ο Παπαδημητρίου που πάρει ένα ακόμα rebound. Για να δούμε μήπως ο Παπαδημητρίου θα... γιατί τον βλέπω πολύ αποφασισμένο. Μήπως καταλήξει να γίνει παράγοντας χ στο crunch time το λεγόμενο. Και για 3 από τον ίδιο. Το ένιωθε, το πήρε, αλλά δεν τα κατάφερε. Αν έμενε θα μιλούσαμε για διαφορετικό μάτς. Γόγας παρόλα αυτά στην αντίπαλη, στην απέναντι μασκέτα. Συνάσιος, οι προσποιήσεις. Πάσα για τον Αβέρη, ανάμεσα σε δύο. Η μπάλα περπατάει πάνω στο κεφάλι, δεν θα καταφέρει να πέσει μέσα. Ο Παπαδημητρίου τώρα, 2-1-2-2. Θα πάει μόνος του, ενώ είχε την επιλογή για πάσα. Αμυγός ελεύθερη. Αρτζή. Αβέρης με τη μία στον Άσιο, σουτ για τρεις. Άστοχο, θετικό rebound από τον Παπαδόπουλο. Καλά αυτή τη φάουλ, απίστευτη φάση. Το derby δεν λέει να τελειώσει. Δεν λέει να ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι νικητής. Συγγνώμη. 52-52, με συγχωρείτε. Και θα υπάρξει... διαμαρτυρία. Γίνεται παρατήρηση στον πάγκο των Βιτρόλων για τις διαμαρτυρίες. Προφανώς θα ακολουθήσει τεχνική ποινή μετά, αν υπάρξει κι άλλη διαμαρτυρία. Ποιος θα το περίμενε ότι ένα παιχνίδι
με τόσους απόντες και για τις δύο ομάδες σε τέτοια ώρα. Γιατί και η ώρα έχει πάει 11.30 σχεδόν. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Με κρύο, ίσως και αυτό να έχει παίξει κάποιο ρόλο. Αλλά όταν παίζεις μέσα στο γήπεδο, τα πάντα παίζουν ρόλο. Όταν έχεις 140-150 παλμούς στο δευτερόλεπτο, τα πάντα μπορούν να σε επηρεάσουν, είτε θετικά είτε αρνητικά. Οι δύο ομάδες ξαναπερνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Πήγαν στους πάγκους τους πριν εκτελεστεί η βολή. Ο Άρμενος παίρνει για την μπάλα κάτω. Ακούστηκε. Μιλάς με γρίφους γέροντα. Είναι η φάση. Ο Παδόπουλος, μια βολή ψυχολογίας. Αστοχή, rebound ο Αβέρης όμως. Κόγκας. Ο Παδόπουλος θα λάβει χαμηλά. 4 δευτερόλεπτα παίρνουμε. 3 δευτερόλεπτα. Πάρει ένα ακόμα rebound. Ο Νάσκος θα πάρει τρίτο ή τέταρτο rebound. Δεν γίνεται να γίνονται αυτά τα λάθη. Δεν γίνονται να γίνονται αυτά τα λάθη. Δεν γίνεται να έχουν παλέσει τόσο πολλοί μπόλερς και να χάνονται τέτοια rebound διαδοχικά. Να μην έχουν ένα παίκτη κάτω από την ρακέτα τους. Είναι κρίμα, είναι πραγματικά κρίμα. Ενώ εδώ πέρα ίσως να έγινε και φάουλ στον Πανούχο, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Από εδώ και πέρα κάθε πόντος, κάθε κατοχή, κάθε rebound, κάθε άμυνα, κάθε φάουλ, κάθε οτιδήποτε μετράει διπλά. Κάθε πόντος είναι πολύ σημαντικός. Νάσιος βρέθηκε ανάμεσα στις συμπληγάδες. Καραγιάννης θα μαζέψει. Στην να παίξει ήρεμα όσο μπορεί. Παπαδημητρίου θα πάρει σε 2-3. Προσπάθησε να γίνει ήρωας, δεν θα τα καταφέρει. Λόγος. Λόγος. Παίκτες φωνάζει ο Σαμαράς. Προφανώς man to man, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Για να δούμε ποιος θα είναι ο ήρωας στο crunch time. Ο Νάσιος θα βάλει ένα ακόμα καλάθι. 56-52. Εκτός απροόπτου, δηλαδή τρίποντο και φάουλ. Ενώ ο Γόγος θα... ίσως να έγιναν βήματα εκεί πέρα. Πραγματικά τι match βλέπουμε, παιδιά, πραγματικά τι φάση. Παπαδημητρίου, ουτοπικό, σουρεαλιστικό παιχνίδι. Πραγματικά γίνονται πράγματα που δεν γίνονται συνήθως. Άρτζι παίρνει το rebound. Μέσα σε 1,5 λεπτό από το 52-52 πήγαμε στο 58-52. Παδόπουλος, Γόγος. Θα σουτάρει για 3. Παδόπουλος θα πάρει με το rebound. 60-52 για τους Ερυθρόλους. Τρία δευτερόλεπτα. Οι παίκτες θα χαίρονται. Τελικό σκορ 60-52. Τι να πει κανείς, τι είδαμε πραγματικά. Ένα πρωτοφανές ξέσπασμα. Ναι, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μέσα σε 2-3 κατοχές για τους Ερυθρόλους. Καθάρισε το παιχνίδι εκεί που δεν είχε καθαρίσει σε πολλή ώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, ήταν... δεν περίμενα να κριθεί τόσο γρήγορα και τόσο απότομα ο νικητής. 2-3 φάσεις πρόδωσαν τους μπόλερς, οι οποίοι πλήρωσαν την ανεπάρκειά τους κατά την ρακέτα και κατ' επέκταση των αμυντικών rebound. Ήταν κάτι το οποίο, με το οποίο είχαν πρόβλημα από την αρχή του παιχνιδιού και δεν ήταν ένα παραδικό πρόβλημα, τους στήχησε όπως φαίνεται, άξιζαν κάτι καλύτερο, το χρώσταγαν τους εαυτούς τους. Παρ' όλα αυτά οι Ερυθρόλους θα ανέβουν στο 4-3, οι The Bowlers θα πέσουν στο 3-4. Ναι,
Είναι τέτοιο το μπάσκετ, μπορεί να βλέπεις ένα παιχνίδι για 38 λεπτά, 39 λεπτά με έναν ξεκάθαρο νικητή. Όχι τόσο ξεκάθαρο, εντάξει. Αλλά μέσα σε ένα λεπτό μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Ειδικά όταν η διαφορά είναι τόσο κοντά και για τόσο πολύ, τόση πολύ ώρα. Βέβαια τέτοια ξεσπάσματα είναι πρωτόγνωρα για οποιαδήποτε διοργάνωση. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα θα σας αφήσουμε από τη Sonic Arena, έχοντας ολοκληρώσει 4 παιχνίδια στην σημερινή αγωνιστική μέρα και εκεί. Να είστε καλά, να περνάτε πάντα τέλεια, να αγαπάτε όλο τον κόσμο και όλα αυτά τα κλισέ. Να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Κάπου εδώ πέρα πρέπει να κλείσω την μετάδοση γιατί καταντά κάπως γραφική. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.